Πλήθος κόσμου διαδήλωσε έξω από την αίθουσα του στρατοδικείου στο Ισραήλ, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον Ισραηλινό στρατιώτη που έδωσε τη χαριστική βολή σε Παλαιστίνιο. Το περιστατικό συνέβη στη Χεβρώνα. Ο Παλαιστίνιος μαζί με ένα συμπατριώτη του είχαν επιτεθεί εναντίον Ισραηλινού στρατιώτη και τον είχαν μαχαιρώσει. Και οι δύο δράστες πυροβολήθηκαν αμέσως μετά την επίθεση. Η έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του στρατιώτη έχει προκαλέσει τριγμούς στην κυβέρνηση Νετανιάχου, με πολλούς από τους υπουργούς να την θεωρούν άδικη. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι τα όσα συνέβησαν στη Χεβρώνα δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κύματος επιθέσεων, κυρίως με μαχαίρια που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Κατά την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 180 Παλαιστίνοι, οι περισσότεροι δράστες επιθέσεων κατά τον Ισραηλινό στρατό.